Αν ο Τζίτζικας είναι ο πιο χαρακτηριστικός ήχος του καλοκαιριού, αυτό το πουλάκι, αυτός ο ήχος, ο κοκκινολέμης, είναι ο χαρακτηριστικός ήχος του φθινοπόρου. Θέλω να φτιάξω 4 βιντεάκια αφιερωμένα στις εποχές και το πώς τις αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ψαροτοφεκάδες, εμείς που βουτάμε όλο τον χρόνο. Σίγουρα οι εποχές δεν διαφοροποιούνται για τον ψαροκυνηγό με βάση τους μήνες, δηλαδή Σεπτέμβρης δεν σημαίνει φθινόπορο. Για εμάς τους υποβρύχιους κυνηγούς, Σεπτέμβρης είναι ακόμα καλοκαίρι. Νομίζω ότι αλλάζει η κάθε εποχή. Εντάξει, με την εξωτερική θερμοκρασία και την θερμοκρασία του νερού σίγουρα παίζει ρόλο. Αλλά ο κύριος λόγος που διαφοροποιεί μια εποχή κατά μένα είναι η παρουσία και η κίνηση θεραμάτων. Και νομίζω το πιο χαρακτηριστικό ψάρι που δίνει το έναυσμα της φθινοπορεινής περίοδου είναι η μεγάλη κέφαλη στα λιχά νερά. Αυτή είναι η εποχή που οι μεγάλες αγωμένες μπάφες και τα αρσενικά που τις ακολουθούν κατακλείζουν την ακτογραμμή. Μερικά καρτέρια σε παραλίες και κατρακύλια που συνορεύουν με άμμο θα ψάξουμε για τα νόστιμα ψάρια. Κυνηγώντας τους κεφάλους σε αμμώδεις βυθούς, θα διασταυρωθούμε και με τα αρπακτικά ψάρια της εποχής και γρήγορα το ενδιαφέρον μας θα στραφεί αποκλειστικά σε αυτά. Σημαντικότερο από αυτά, λόγω του ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα κοπάδια των κεφάλων, είναι το γοφάρι. Οι πρώτες δυνατές φθινοπορεινές βροχές θα μειώσουν αισθητά την ορατότητα του νερού, πράγμα που θα κάνει τα γοφάρια να πλησιάσουν ήρεμα τη θέση μου, με αποτέλεσμα να κάνω μια καλή βολή στο μεγαλύτερο ψάρι του κοπαδιού. Λίγες βουτιές μετά, τα ψάρια θα με ξαναπλησιάσουν, αλλά σαφώς πιο ανήσυχα. Έτσι θα επιλέξω το πιο βολικό ψάρι και θα κάνω γρήγορα τη βολή. Τρίτη ευκαιρία δεν θα υπάρξει.
τέλος, το απόλυτο θενοπορεινό αρπακτικό, ο κυνηγός, θα παραμείνει και φέτος ένα άπιαστο όνειρο για μένα, αφού έχασα μια σπουδαία ευκαιρία. Όπως πάντα, τα ψάρια που χάνουμε θα είναι και αυτά που θα θυμόμαστε για περισσότερο καιρό.